Πριν να είναι ένας ιδιαίτερα δραστήριος σύλλογος με περίπου 130 μέλη, ωστόσο στερείται στέγης. Ο λόγος για το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμού Ρεθύμνου, που εν μέσω κορονοϊού φαίνεται πως άνοιξε για αυτόν μια μεγάλη αγκαλιά για να στεγάσει την αγάπη και τα όνειρά του. Αυτό έγινε με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει στο Σύλλογο ένα κτίριο στους Αρμένους, το οποίο μελλοντικά θα στεγάσει το μεικτό κέντρο διημέρευσης του Συλλόγου. Βρήκε ανταπόκριση μετά από κάποιες αλλαγές και νέες συμφωνίες που έγιναν με τον κληροδότη, ο οποίος είναι αυτό. Ο χώρος ανήκε σε έναν γιατρό, τον κύριο Χριστουλάκη Μανουήλ, ο οποίος δεν είσαι στην Κρήτη, ζει στην Αθήνα, ο οποίος ήθελε ήδη πολλά χρόνια να δημιουργηθεί ένα ιατρικό κέντρο, ένα ίδρυμα που να έχει έτσι ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης είναι ένα άνοιγμα και μια καινούργια αρχή για το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, όπως εξηγεί στην κάμερα της Κρήτη TV η πρόεδρος του Ειρήνη Κλάδου, καθώς πέρα από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ, θα στεγάσει και το Κέντρο Διημέρευσης που απευθύνεται σε όλα τα άτομα με αναπηρία στο νομό. Εμείς μέχρι τώρα διαχειριζόμασταν το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ, που έχουμε παιδιά που είναι από 4 ετών μέχρι 18. Έχουμε τη δράση του κοινωνικού στέκη ΑΜΕΑ που έχουμε ενήλικα άτομα με αναπηρία. Εκπονούμε ένα πρόγραμμα με τη δράση Active Citizens Fund που έχει διαχειριστές επιχορήγησης στο Ίδρυμα Αποδοσάκη και το Solidarity Now στην Ελλάδα και είναι από τον ΕΟΧ. Και αυτό είναι για ενήλικα άτομα με αναπηρία. Έχουμε πολλά όνειρα που μπορούν να βρουν μια στέγη. Εξάλλου, μια από τις βασικότερες επιδιώξεις του Συλλόγου είναι τα άτομα με αναπηρία να πάψουν πια να είναι στο περιθώριο, αλλά να βγουν μπροστά στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε όλα τα επίπεδα, πιστεύοντας ότι δεν πρέπει να είμαστε στο περιθώριο, αλλά αξίζει να είμαστε, να είναι τα άτομα με αναπηρία στο κέντρο του κόσμου, να συμπορεύονται με την κοινωνία μας. Αξίζει να τονιστεί ότι το κτίριο στους Αρμένους είχε προσφερθεί ως δωρεά στο Δήμο Ρεθύμνου το 1998 από το γιατρό Εμμανουήλ Χριστουλάκη, με επιθυμία του να λειτουργήσει εκεί πολυδύναμο ιατρείο. Τελικά όμως το κτίριο αυτό θα στεγάσει τα παιδιά της καρδιάς μας, όπως όλοι στο Ρέθυμνο αποκαλούν τα παιδιά με αναπηρία.